Δύο χωριά της Κοζάνης, τα οποία ήδη έχουν μπει σε καραντίνα. Ο ιερέας, ο οποίος βρίσκεται σε απομόνωση, λέει στον Αλφα ότι ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του ήδη εμφανίζουν συμπτώματα. Αρκετά άτομα που έχουν τα ίδια συμπτώματα που έχουμε κι εμείς. Μάλιστα. Και όπως δύο σήμερα ήδη φύγαμε το ασθενοφόρο. Ο ιερέας του χωριού Δαμασκηνιά Κοζάνης, που από χθες βρίσκεται σε καραντίνα, μεταφέρει στον απεσταλμένο του Αλφα Χρήστο Στεφανή την κατάσταση που επικρατεί στην αποκλεισμένη από τις αρχές ζώνη. Τόσο ο ίδιος όσο και όλα τα μέλη της οικογένειάς του παρουσιάζουν συμπτώματα, μας λέει. Είμαστε χάλια, ναι. Ποιος? Όλοι. Εσείς, η σύζυγος, η παπαριά. Εγώ, η πρεσβυτέρα. Ναι. Ο γιος μου, ο εγγονός μου. Ήρθαν γιατροί, σας έχουν δει, πάτερ? Όχι. Έχουμε πυρετό, βήχα, πονόλαιμο. Αυτά τα συμπτώματα έχουμε. Έχει βήχα, έχει πυρετό ο άνθρωπος και περιμένει γιατρό για να τους εξετάσει. Γι' αυτό έκανα και όλη αυτή την ιστορία. Στα δύο χωριά της Κοζάνης, την Δραγασιά και τη Δαμασκηνιά, των 100 κατοίκων όπου έχει επιβληθεί καραντίνα, κανένας δεν μπορεί να μπει ή να βγει χωρίς την έγκριση των αστυνομικών και υγειονομικών αρχών. Ευθεία, ναι, το λόφο είναι εκείνο πάνω. Αχα. Πίσω είναι το χωριό, ναι, πίσω είναι το χωριό. Αστυνομικοί κρατούν αποκλεισμένες τις τρεις εισόδους των δύο χωριών. Μέσα σε αυτά πια δεν μπαίνει κανείς, εκτός από ασθενοφόρα, νοσηλευτές, γιατρούς και ανθρώπους της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει τον ανεφοδιασμό των κατοίκων. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι όλοι παππούδες εκεί πάνω. Είναι όλοι, ξέρεις, με φάρμακα, με αυτά. Φάρμακα και τρόφιμα παραδίδονται στους ηλικιωμένους, κυρίως κατοίκους, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Δημήτρη! Από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικές στολές προστασίας αφήνουν τα εφόδια στις πόρτες και τα παράθυρα και από την απόσταση που προβλέπεται. Θα βάλει ένα άτομο να πηγαίνει πάνω στο χωριό με κλουβάκι, το οποίο θα κουβαλάει τρόφιμα και φάρμακα. Με ήπια συμπτώματα εδώ και μερικές ημέρες παραμένουν στα σπίτια τους και άλλοι κάτοικοι. Και στα γειτονικά χωριά όμως επικρατεί ανησυχία. Εγώ ρώτησα το Χρήστο, έμαθα. Είναι ο θιός, η θιάτ. Είναι άρρωστη. Ναι, είναι στο Ποδουσάκιο. Ναι. Και είναι και ο ξάδελφος, ο Γιώργος. Ήρθε το παιδί από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, να δει τις παππούδες και αυτός τσέπιασε. Κόλλησε και αυτός. Ναι. Αυτό έγινε με το μνημόσιο, να έμαθα εγώ. Όλο το χωριό, σχεδόν. Ναι, όλο το χωριό. Εγώ έχω από το Σάββατο, ο γιος μου, από πότε ήσουν, Κωστά? Από τη Δευτέρα την προηγούμενη έχει ο γιος μου. Α, έχει μια εβδομάδα και. Ναι. Μάλιστα. Η πρεσβυτέρα από την Πέμπτη περίπου άρχισε. Και ο μικρός ήταν από το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο γρυπωμένος. Και στα γειτονικά χωριά όμως επικρατεί ανησυχία. Πολύ, πολύ, όλοι είναι κλεισμένοι. Στα σπίτια τους όμως έχουν αρχίσει να κλείνονται από χθες και πολλοί κάτοικοι των διπλανών χωριών. Καθώς αρκετοί από αυτούς, ιδιαίτερα άντρες, επισκεπτόταν τις τελευταίες μέρες την ταβέρνα στη Δαμασκηνιά, της οποίας ο ιδιοκτήτης ήταν από τους πρώτους που ασθένησε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, καθώς ήταν η μοναδική της περιοχής. Δεν φοβόμαστε, αλλά εντάξει, τα πράγματα γρίεψαν και πρέπει να προφυλαζόμαστε λίγο. Επειδή δεν έχουν καφενεία εκείνα τα χωριά, ερχόταν και από την Κλεισόρια ερχόταν άτομα και από τη ζώνη ερχόταν άτομα. Οι κάτοικοι θα έχουν στη διάθεσή τους, εκτός από γιατρό, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό για την ψυχολογική υποστήριξή τους.